Τραυματίας είναι ο βασικός τερματοφύλακας, ο Δημήτρης Σωτηρίου, και είναι εκτός. Και ο Θανάσης Δίνας, ο οποίος είναι μακροχρόνια τραυματίας. Για λόγους τακτικής έμειναν μόνο δύο παίχτες έξω, ο Φανούρης Κουνδουλάκης και ο Ντίντα Κνταβέσα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την Έλενα Παπαδοπούλου. Το μάτς ξεκίνησε με την ΑΕΚ να προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Έχουμε ένα φάουλ. Κέρδισε ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος. Βλαδανιάς που έρχεται από ένα εξαιρετικό σερί. Στα τελευταία 15 παιχνίδια έχει 10 νίκες, 4 ισοπαλίες και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο και μόλις μία ήττα από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο με 2-1. Μπροστινή παλιά για τον Γιόχανσον, δεν μπόρεσε ο Σουηδός να διατηρήσει την μπάλα στην κατοχή του. Το πλάγιο είναι για την ομάδα του Πλατανιά. Όντως, πάνω ο Κολοβέτσιος παίζει δεξιμπάκ, ήταν ένα ερώτημα, γιατί υπήρχε και η δυνατότητα και η επιλογή να παίξει και ο Βράνιες δεξιμπάκ, αλλά ο Κολοβέτσιος έπαιξε με την Λάρισα, έπεισε τον Μανώλο Χιμένεθ και τον διατηρεί. Ακριβώς, και δευτεροβόντως ενδεχομένως να θέλει να δοκιμάσει και την συνύπαρξη Βράνιες και Τσιγκρίνηση στο κέντρο της άμυνας για το μέλλον, ενδεχομένως να θέλει να τους δοκιμάσει. Σωστά, άλλωστε ένα κεντρικό αμυντικό δίδυμο που μοιάζει αυτό που λέμε το βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο, αλλά παρόλα αυτά πρώτη φορά συνυπάρχουν στο βασικό σχήμα. Δεν κάνω κάποιο λάθος, έτσι? Όχι, όχι, πρώτη φορά συνυπάρχουν στο αρχικό σχήμα. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα τραυματισμού του Τσιγκρίνσκι από την εναέρια μονομαχία του που είδατε στο replay με τον Αποστολόπουλο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι κάτι σοβαρό. Πάνω. Μικρή αναφορά για την προσέλευση του κόσμου. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολλοί. Στην συγκεντρώ Μαύρη ΠΑΕ περίμεναν περισσότερο κόσμο, αλλά μην ξεχνάμε ότι σήμερα είχαν απεργία τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μετρό, τραμ, ηλεκτρικός, και βεβαίως το γεγονός ότι για μια οικογένεια, για παράδειγμα, που την Κυριακή θέλησε να δει την αναμέτρηση με την ΑΕΛ εχθές, η ΑΕΚ έπαιζε μπάσκετ Champions League με την Μονακό, είναι και το κόστος ένας ανασταλτικός παράγοντας. Μάλιστα. Ήδη βλέπω. Κάνει προθέρμανση πίσω από την εστία ο Λαμπρόπουλος. Καλά βλέπω από εδώ ψηλά. Σωστά. Και ο Τσιγκρίνσκι δείχνει να έχει ένα πρόβλημα στο χέρι του. Είναι και γιατρός της ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο. Προφανέστατα από την πτώση. Αν και τώρα βλέπω να, εκτός από το πρόβλημα στο χέρι, βλέπω και να χωλαίνει, να κουτσένει ελαφρώς. Μα πολύ άτυχη στιγμή. Δεν είναι πολύ μεγάλο το διάστημα, θα γίνει αλλαγή. Δεν είναι πολύ μεγάλο το διάστημα που επέστρεψε πάνω από πρόβλημα τραυματισμού της Γκρίσκη, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, είχε μείνει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου 3 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης. Έπαιξε απέναντι στην ΑΕΛ και σήμερα θα έρχεται άτυχος. Πριν κάνει συμπληρωθούν 3 λεπτά παιχνιδιού, θα πρέπει να αποχωρήσει. Να λοιπόν, πάλι που δεν θα καταφέρει ο Μανώλο Χιμένεθ να δει την συνεργασία του Τσιγκρίνσκι με τον Βράνιε στο κέντρο της άμυνας ΑΕΚ. Θα περάσει σε πολύ λίγο στον αγωνιστικό χώρο, όπως όλα δείχνουν, ο Λαμπρόπουλος. Παίκτης του Πλατανιά. Γύρισαν την μπάλα στον Κοκαλά, ο οποίος κάνει ένα δυνατό βολέ, αναζητώντας τον Μανούσο. Μπαλαγυρίζει στον Ανέστη, τον διατηρεί. Βασικός τους αγώνες κυπέλου, ο Μανώλο Χιμένεθ. Ο Ανέστης που υπό την πίεση θα αναγκαστεί να κάνει ένα δυνατό βολέ. Ο Μπανανά θα κατεβάσει, αλλά γλίστρησε. Έχασε την μπάλα, πήρε ο Αραούχο. Εδώ είναι καλές οι προϋποθέσεις για την ΑΕΚ. Ο Αραούχο πάει την προσπάθεια μόνος του. Δοκιμάζει να την τελειώσει, δεν τα κατάφερε. Αυτός που έκοψε την μπάλα ήταν ο Καρυπίδης. Από το λάθος του Μπανανά που γλίστρησε, έπεσε στο χόρτο. Ο Αραούχο πήρε την μπάλα. Δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την ΑΕΚ. Αλλά ο Αραούχο δεν μπόρεσε να βρει την εστία. Δίντακ. Να το βολέα τον Ανέστη. Θυμίζω η ΑΕΚ παίζει με 10 παίχτες. Περιμένοντας να μπει ο Λαμπρόπουλος. Τώρα αν η μπάλα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, πιθανό να γίνει η αλλαγή. Αν και δεν βλέπω να είναι έτοιμος ακόμα ο Λαμπρόπουλος. Εδώ βλέπουμε νωρίτερα. Γλίστρησε ο Μπανανά. Πήρε την μπάλα ο Αραούχο. Κάλυψε ο Σόφιλο Καρυπίδης. Έβαλε την προβολή και σταμάτησε την πορεία της μπάλας. Και τώρα θα γίνει η αλλαγή για να αποκατασταθεί η αριθμητική ισορροπία. Μπαίνει στο μάτς ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στη θέση του Δημήτρο Τσιγκρίνσκι.
τον οποίο βλέπουμε σε πρώτο πλάνο στον πάγκο. Έναν μορφασμό πόνου. Πέρασε ωραία ο Αποστολόπουλος στην μπάλα για τον Στάθη που ανεβαίνει. Δεν μπόρεσε ο Στάθης να βρει ξανά τον Αποστολόπουλο, αλλά κέρδισε την κόντρα. Τελικά ευνοήθηκαν οι παίκτες της ΑΕΚ που όμως δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν την μπάλα στην κατοχή τους. Ο Κοκαλάς είναι αυτός που θα δώσει συνέχεια για τον Μπανανά. Ζητάει την μπάλα ο Βάντερσον, αλλά ο Κοκαλάς θα επιλέξει ένα δυνατό βολέ, αναζητώντας τον Γιακουμάκη, που παίζει στην κορυφή της επίθεσης του Πλατανιά. Το πλάγιο είναι για τον Πλατανιά. Άφησε ο Αποστολόπουλος την εκτέλεση στον Στάθη. Θα εκτελέσει το πλάγιο. Κερδίσει ένα ακόμη ο Πλατανιάς από την παρέμβαση του Λαμπρόπουλου. Ο Κουμάκης δοκιμάζει να γυρίσει μέσα στη μεγάλη περιοχή, δεν τα κατάφερε. Αλλά δεν πέφτει στο χόρτο. Τώρα δοκιμάζει να την κατεβάσει με μια πάσα για τον Αραούχο, υπέκτης της ΑΕΚ, ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ. Καρυπίδης βγήκε πάνω στον Αραούχο, τον πίεσε πολύ ψηλά. Λαδανιάς που σε αρκετές περιπτώσεις θα μείνει ψηλά. Βλέπετε ο κεντρικός αμυντικός πόσο ψηλά έμεινε για να ακολουθήσει τον Αραούχο και να μην αφήσει την ΑΕΚ να βγει, να κάνει γρήγορη μετάβαση παιχνιδιού. Ο Βράνιες με τον Λαμπρόπουλο. Τον Γιακουμάκη να μένει ψηλά και να πιέζει. Το οργανωμένο pressing των παικτών του Πλατανιά με 6 παίκτες. Δεν το βλέπετε εσείς στο πλάνο σας, αλλά είναι 6 παίκτες πάνω από τη μεσαία γραμμή. Τώρα, τους βλέπετε, δυσκολεύει την κυκλοφορία της μπάλας της ΑΕΚ. Πάντως ο Βράνιες την έβγαλε για τον Σμόες. Ωραία η προσποίηση από τους παίκτες της ΑΕΚ. Δοκιμάζει να βγει στην κόντρα από πλάγια θέση, αλλά δεν κάνει καλή τρίπλα. Δεν έπιασε η προσπάθεια του Μάνταλου. Για πάμε στο πάνω Μάλαμα. Λοιπόν, τα νέα δεν είναι ευχάριστα για τον Δημήτρο Τσιγκνίστα από το ιατρικό δελτίο. Υπάρχουν φόβοι για κάταγμα, ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί. Θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ακτινογραφία και τότε θα ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Στο χέρι είναι το πρόβλημα. Στο αριστερό χέρι. Πολύ άτυχη στιγμή πραγματικά. Στο Δουλόπουλος. Γύρισε πίσω για τον Κολοβέτσιο. Κολοβέτσιος δοκίμασε να βρει τον Γιώχανσον, δεν τα κατάφερε. Πήρε ο Μανούσος. Πίεσε σωστά ο Σιμόες. Πλατανιάς κέρδισε το πλάγιο. Ο Βάντερσον εκτελεί το πλάγιο. Μαράκος και Βάντερσον άλλαξαν την μπάλα. Ένα ακόμη πλάγιο για τον Πλατανιά. Βλέπετε σε πρώτο πλάνο τον Γιώργο Παράσκο. Δοκίμασε να κατεβάσει ο Μανούσος. Άμεση η πίεση πάνω του από τον Κολοβέτσιο. Τώρα όταν έφτασε και στα αυτιά σας η οδηγία του Παράσκου να κλείσει προς τα μέσα ο Μανούσος σαν δεύτερος φόρ για να υποδεχτεί την μπάλα. Για πάμε στην Έλενα Παπαδοπούλου. Οι οδηγίες δεν είναι του Γιώργου Παράσκου, είναι του βοηθού, του Παναγιώτη του Γκουτσίδη. Που ακούς στα αυτιά σου και πιθανόν να ακούν και οι τηλεθεάτες. Αλλά και ο Γιώργος ο Παράσκος πριν ζήτησε, είναι κυρίως οι εντολές στον Γιακουμάκη. Να πιέζει πολύ ψηλά. Είναι αυτό που είπες προηγουμένως, ότι θέλει να πάρει την πρώτη μπάλα ο Πλατανιάς, να πιέζει πολύ ψηλά, να φτάνει μέχρι τον Ανέστη για να αναγκάζεται και εκείνος να πετάει την μπάλα μακριά. Κωνσταντίνη Παλιά από τον Μπανανά. Ο Κολοβέτσιος, κατέβασε ο Σιμόες και στο Δουλόπουλος. Σιμόες, τον Πλατανιά να πρεσάρει ψηλά και να εξακολουθεί να δυσκολεύει το passing game της ΑΕΚ. Φάουλ είναι. Πάνω στον Πέτρο Μάνταλο. Βράνιες. Ο Λοβέτσιος. Ξανά για τον Βράνιες. Ποιος θα επιχειρήσει μια βαθιά παλιά. Με στόχο τον Αραούχο. Ωραίο το κατέβασμα του Αραούχου, αλλά δεν μπόρεσε να γυρίσει το κορμί του με τον τρόπο που ήθελε.
Η ΑΕΚ επιμένει με τον Ντίντακ. Μπαίνει στην εξίσωση και ο Γιώχανσον. Έκλεψε ο Μανούσος από τον Χριστοδουλόπουλο, πήγε να περάσει με την μία κάθετη πάσα. Πολύ έξυπνη ήταν για τον Γιακουμάκη που είχε ήδη ξεκινήσει την κούρσα του για να βγει στην κόντρα. Δεν πέρασε. Δεν επέτρεψαν οι παίκτες ΣΑΕΚ να περάσει για την ακρίβεια. Εδώ είναι ο Μανούσος. Με το καλό του pressing έκλεψε μια μπάλα. Φανερώνοντας για πρώτη φορά την αποτελεσματικότητα του σχεδίου του Γιώργου Παράσκου. Πέρα από το να δυσκολέψει την κυκλοφορία της μπάλας από τους παίκτες ΣΑΕΚ. Ο δεύτερος στόχος είναι να κλέψουν μπάλες οι παίκτες του Πλατανιά και να παίξουν στην πλάτη των παιχτών της ΑΕΚ στην άμυνά της. Στοδουλόπουλος. Πλάγιο είναι για τον Πλατανιά. Δεν μπορούσε ο Λάζαρος Στοδουλόπουλος να διατηρήσει εντός των τεσσάρων γραμμών την μπάλα. Προβληματισμένος όπως βλέπετε ο Μανώλο Χιμένεθ από αυτό το πρώτο 11 λεπτό της αναμέτρησης. Μανώσος πήρε την κεφαλιά, ο Κολοβέτσιος έδιωξε, ο Γιώχανσον γύρισε πίσω στο Λαμπρόπουλο. Και από εκεί στον Ντίντακ. Κάνει κίνηση ο Μάνταλος για να πάρει μπάλα. Είναι καλή η πάσα του Ντίντακ. Παίρνει το ριμπάντο, Αραούχο, εξαιρετική τρίπλα. Γυρίζει την μπάλα, ευκαιρία. Καθυστερεί ο Μάνταλος. Πέναλτι είναι. Όχι. Ναι, ναι, πέναλτι είναι. Πέναλτι. Είδα τον Μάνταλο να διαμαρτύρεται. Αλλά διαμαρτύρεται για την κόκκινη που ήθελε να βγει. Και βγαίνει από τον Τάσο Σιδηρόπουλο. Θα ξαναδούμε την φάση για να σας πω με πλήρη βεβαιότητα ότι έτσι είναι. Είναι σωστή δηλαδή η απόφαση του Τάσου Σιδηρόπουλου. Οι παίκτες του Πλατανιά διαμαρτύρονται. Η μπροστινή παλιά για τον Μάνταλο. Διώχνει ο Βάντερσον. Έρχεται ο Αραούχο. Εξαιρετική τρίπλα. Μένει όρθιος. Γυρίζει την μπάλα. Η προσποίηση από τον Αϊντάρεβιτς. Η πάσα στον Μάνταλο. Τον βρίσκει ο Μπανανά. Από εδώ θα το ξαναδούμε καλύτερα. Η προσποίηση από τον Αϊντάρεβιτς, η πάσα στο Μάνταλο. Η επαφή του, του Μπανανά χαμηλά με τον Μάνταλο. Ίσως και να είναι λίγο υπερβολική η πτώση για να το ξαναδώ και από αυτό το replay. Δεν είναι εξαιρετική η προσποίηση του Αϊντάρεβιτς και η πάσα στον Μάνταλο. Ναι, φαίνεται να υπάρχει η επαφή. Και ο Μπανανά τιμωρείται διπλά και με την εσκάτη των ποινών, πέναλτι και με κόκκινη κάρτα αποβολή. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο απέναντι τον Κοκαλά να ανοίξει το σκορ. Και το ανοίγει το σκορ ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος. 1-0 η ΑΕΚ στο 13 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου. Το 5ο γκολ του στην εφετινή σεζόν συνολικά σε πρωτάθλημα και κύπελο. Μια στιγμή, μια φάση που ανατρέπει όλες τις ισορροπίες και προβάδισμα στο σκορ για την ΑΕΚ και ανισορροπία αριθμητική πλεονέκτημα για την ΑΕΚ. Μοιάζει λίγο αυστηρή η αλήθεια είναι η αποβολή του Μπανανά, η διπλή τιμωρία δηλαδή και πέναλτι και κόκκινη κάρτα, αλλά αυτό επέλεξε να δείξει ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Για πάμε στην Έλενα Παπαδοπούλου. Η πρώτη οδηγία από τον Γιώργο Παράσκο είναι να σηκώσει τον Κάργα, να αρχίσει να ζεσταίνεται. Ο Γιάννης Κάργα λογικά θα περάσει στη θέση για να βοηθήσει τον Καρυπίδη πίσω στα στόπερ. Υπάρχει έντονη αντίδραση από τον μπάγκο του Πλατανιά για την κόκκινη κάρτα, όχι για το πέναλτι. Και μάλιστα απευθύνθηκαν στο βοηθό και το είπανε: το διαλύσατε το παιχνίδι. Ας κερδίσουν, αλλά ας κερδίσουν δίκαια. Διαλύσατε το παιχνίδι σήμερα. Είναι αλήθεια ότι είναι λίγο αυστηρή η διπλή τιμωρία. Τις στάσεις από τον τέταρτο, τους ακούτε στα αυτιά σας, προς τους ανθρώπους του Πλατανιά, Έλενα. Είπε ο τέταρτος στο Παναγιώτη Γκουτσίδη απευθύνεται. Του είπε είναι η πρώτη φορά που στο λέω, δεν θα υπάρξει δεύτερη, θα αποβληθείς. Η αλήθεια είναι ότι έχουν αγριέψει κάπως. Του ζητάνε ευθύνες, λένε δεν ντρέπεστε. Αφήστε μας τουλάχιστον να παίξουμε.
Παρά τα αυτά, το μάτς έχει ακόμα δρόμο. Είναι λογικό να σκέφτεται από τον Κάργα ο Γιώργος Παράσκος να βάλει έναν κεντρικό αμυντικό. Το πλάγιο εκτελείται από τον Βάντερσον. Ο Μανούσος κάνει ωραία τρίπλα. Ο Γιακουμάκης προσπάθησε να κάνει το κοντρόλ, παίρνει φάουλ από τον Βράνιες και κίτρινη κάρτα στον κεντρικό αμυντικό της ΑΕΚ από τον Τάσο Σιδηρόπουλο. Εδώ ξανά σε ριβλή, δεν υπάρχει αμφιβολία. Τον βρίσκει χαμηλά ο Βράνιες. Τον Γιακουμάκη στη μέρη μπάλα για τον Πλατανιά. Στο 16. Ο Μουνάκος στην εκτέλεση. Μπάλα στο πίσω δοκάρι, βγαίνει ο Ανέστης με τις γροθιές, διώχνει. Φάση συνεχίζεται κανονικά, ο Αποστολόπουλος κάνει το γύρισμα. Ο Δίντεκ απομακρύνει σε πλάγιο. Μεταξύ είναι στο χώρο του Ανέστης. Τον βλέπετε τώρα στο πλάνο σας. Την προσπάθειά του να βγει να διώξει με τις γροθιές. Κάποιον συγκρούστηκε. Εδώ βλέπουμε με τον Γιώχανσον, τον συμπαίκτη του. Κεφαλιά από τον Γιακουμάκη, έδιωξε ο Κολοβέτσιος. Μαραγκός έχει γυρίσει και καλύπτει προς το παρόν το κενό στο κέντρο της άμυνας του Μπανανά που αποβλήθηκε. Μαραγκός που έχει την δυνατότητα να παίξει κεντρικός αμυντικός, το έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Άλλωστε, όπως σωστά λέει η θεία μου Έλληνα Παπαδοπούλου, στη Βέρεια κεντρικός αμυντικός έπαιζε. Βράνιες για τον Κολοβέτσιο. Ο Γιώχανσον. Και με 10 επέκτες του Πλατανιά εξακολουθούν να πιέζουν. Φάουλ. Με το οποίο χρεώνεται ο Γιακουμάκης. Δίντακ. Το Σμόες για να δώσει στήριγμα. Η κάθετη δεν περνάει για τον Κολοβέτσιο που είχε ανέβει ψηλά. Έκλειψαν οι παίκτες του Πλατανιά αλλά δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν την μπάλα. Αϊντάρεβιτς, Σιμόες. Μουνάφο. Κατάφερε ο Καρυπίδης, παρά την πίεση να μην κάνει το λάθος, παραχωρώντας το πλάγιο. Βράνιες για τον Κολοβέτσιο. Έρχοντας και μια ματιά στον ΚΑΠ για να είμαι απολύτως βέβαιος για αυτό που λέω, μπορώ να επιμείνω ότι εδώ βλέπετε την εκτέλεση, την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου. Μπορώ να επιμείνω ότι είναι αυστηρή η κόκκινη, ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Λέει ότι είναι κόκκινη μόνο αν είναι προφανής η πρόθεση να σταματήσει τον αντίπαλο και όχι να παίξει την μπάλα. Ο Μπανανά προφανέστατα πήγε να παίξει την μπάλα, να κόψει τον αντίπαλο και όχι να χτυπήσει τον Μάνταλο. Γι' αυτό νομίζω ότι ήταν κίτρινη και όχι κόκκινη κάρτα. Άλλωστε αυτή είναι η αλλαγή που έγινε στον κανονισμό προκειμένου να μην είναι τόσο συχνή η τριπλή τιμωρία, πέναλτι, αποβολή και φυσικά και ποινή αγωνιστικής, γιατί τώρα ο Μπανανά
θα λείψει και από το επόμενο μάτς. Βράνιες για τον Κολοβέτσιο. Ξανά ο Κολοβέτσιος για τον Γιώχανσον. Φάουλ που κερδίζει ο Σουηδός. Διπλό μαρκάρισμα από τον Γιακουμάκη και από τον Στανισάβλεβιτς. Εδώ το βλέπετε. Βράνιες. Κολοβέτσιος. Συνεργασία με τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Ο Κολοβέτσιος γυρίζει πίσω στον Βράνιες. Φυσικά από τον γκολ, με τον γκολ μάλλον που έχει πετύχει ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο ημίωρης παράτασης. Ό,τι είναι να συμβεί, θα συμβεί στα 90 λεπτά της κανονικής διάρκειας. Προστινή παλιά για τον Κολοβέτσιο που βγήκε στην άμυνα, στην πλάτη της άμυνας του Πλατανιά. Δεν μπόρεσε να κάνει επαφή με την μπάλα, συνέχεια εφηδιάστηκε και ο Κοκαλάς, αλλά η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Εδώ ο Κολοβέτσιος που συχνά ανεβαίνει, προωθείται. Το λέω γιατί μπορεί να έχει κανείς αμφιβολία για το πόσο μπορεί να ανταπεξέλθει στο επιθετικό κομμάτι του ρόλου του δεξιού ακραίου πιστοφύλακα. Για το ανασταλτικό κομμάτι νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο Μανούσος. Στην παλιά από τον Μουνάφο. Γιακουμάκης ανεβαίνει να πιέσει τον Ανέστη. Μανούσος. Έκλωξαν και πάλι την μπάλα οι παίκτες του Πλατανιά με τον Μαραγκό. Και ο Βάντερσον γυρίζει στον Κοκαλά. Έλενα δεν επιλέγει τελικά να κάνει αλλαγή ο Γιώργος Παράσκος. Άφησε λίγο να δει πώς θα λειτουργήσει το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Μαραγκού με τον Καρυπίδη, λειτουργεί καλά και συνεχίζει έτσι. Υποθερμαίνεται ο Κάργας, αλλά δεν έχει ξαναγυρίσει προς τον πάγκο να ζητήσει να αλλάξει κάτι. Η αλήθεια είναι ότι το ανέφερες και εσύ προηγουμένως ότι ο Μαραγκός την έχει τη θέση. Μπορεί να παίξει σαν στόπερ. Υπενθυμίζω ότι πέρσι ήταν βασικό στη Βέρεια και έπαιζε κυρίως σαν στόπερ. Το ίδιο είχε συμβεί και στην Κέρκυρα, δηλαδή την έχει πολύ καλά τη θέση. Έχει αλλάξει το σύστημα σε ένα 4-4-1. Και η προσφυγή παλιά για τον Αραούχο. Αραούχο βγάζει έξω για τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, πάει να κάνει την προσποίηση, κοπικέ. Και τώρα δοκιμάζουν να βγουν στην κόντρα οι παίκτες του Πλατανιά. Ο Μανούσος δεν είναι καλή η πάσα για τον Γιακουμάκη. Ο Βράνιες ήταν σε καλύτερη θέση. Απομάκρυνε. Συνέχεια ο Μουνάφο. Παραχώρησε το πλάγιο. Νομίζω ότι έχει ολοκληρώσει. Επί της ουσίας, Ναι, έχω ολοκληρώσει. Ναι, έλεγα απλά για την αλλαγή ότι γύρισε λίγο πιο πίσω και ο Μανούσος για να ακολουθήσει το καινούριο πλάνο του Γιώργου Παράσκου. Και δεν έχει ζητήσει τίποτα περισσότερο ο Γιώργος Παράσκος από το να παίζουν απλά και γρήγορα. Επί της ουσίας είναι 4-4-1 η νέα διάταξη του Πλατανιά. Με τον παίχτη λιγότερο από την αποβολή του Μπανανά. Μαραγκός πίσω στον Κοκαλά. Δεν μπόρεσε ο Κοκαλάς να τον βρει. Το πλάγιο εκτελέστηκε γρήγορα έξυπνα από τον Χριστοδουλόπουλο και τον Αραούχο. Αραούχο σε άλλον έναν εξαιρετικό ελιγμό με τη μεγάλη περιοχή. Το σουτ, η μπάλα κοντράρει στο πόδι του Βάντερσον νομίζω. Όντως και είναι κόρνερ. Εδώ είναι ο Αραούχο που είναι σε μεγάλα κέφια. Φυσικά δεν υπάρχει offside από πλάγιο. Παίζει κανονικά ο Αραούχο. Ελίσσεται ανάμεσα από τρεις παίκτες του Πλατανιά. Δοκιμάζει το σουτ. Του βάζει το στόπ ο Βάντερσον. Κόρνερ για την ΑΕΚ. Ο Αϊτάρεβιτς θα το εκτελέσει. 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτελείται η μπαλά στο πίσω δοκάρι. Εκεί δεν κάλυψε κανείς τον Γιώχανσον. Ο αμαρκάριστος πήρε την κεφαλιά αλλά ήταν πολύ άστοχη. Thank you.
Παλιά από τον Βράνιες προς τα πίσω, δεν είναι σωστή. Ο Μανούσος παίρνει την μπάλα, έχει στρίγμα το Γιακουμάκη. Ο Γιακουμάκης λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή, ψάχνει καλά το Μανούσο. Πήγε να κάνει το πλασέ στην κίνηση. Εδώ ήταν εξαιρετική η συνεργασία των δύο επιθετικών του Βλαντανιά. Στο τελείωμα τα χάλασε ο Μανούσος. Μια που εξακολουθεί να πιέζει παρά το αριθμητικό μειονέκτημά του, να πρεσάρει καλά. Βεβαίως δημιουργούνται χώροι, θα δημιουργούνται. Γιώχανσον και Χριστοδουλόπουλος προσπαθούν να τους εκμεταλλευτούν. Ο Χριστοδουλόπουλος μπαίνει με στην περιοχή, πάει να κάνει το γύρισμα. Άλλη μια έγκαιρη παρέμβαση από τον Βάντερσον που παραχωρεί το πλάγιο εδώ. Είναι σε ριπλέ ξανά. Η προηγούμενη συνεργασία των δύο παικτών του Βλαντανιά ανάμεσα σε τέσσερις της ΑΕΚ δεν έπιασε, βρήκε αέρα στο τελείωμα της φάσης στο πλασέ του ο Μανούσος. Ζήτησε κάποιος το λόγο, ο Πάνος Μάλαμας. Ναι, απλώς να προσθέσω πάνω σε αυτό το κομμάτι που ανέφερες και εσύ στην πίεση του Βλαντανιά ότι ας δούμε τη φάση. Εύκολα ο Κοκαλά στα μπλοκάρι. Ότι ο Μανώλο Χιμένεθ αυτό που ζητά από τους ποδοσφαιριστές του είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορες κινήσεις και ή το δυνατόν άμεσες μεταβιβάσεις προκειμένου να αποφεύγουν τις παγίδες που ενδεχομένως κάποιες στιγμές στείνουν ειδικά στο δεύτερο τρίτο του γηπέδου υπέρ του Βλαντανιά. Γιακουμάκης κόπηκε από τον Λαμπρόπουλο. Δεν την παλά ο Μάνταλος. Κακή μεταβίβαση από τον Μάνταλο. Πλάγιο είναι για την ΑΕΚ, λέει ο βοηθός. Έτσι ένας δισταγμός για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Χριστοδουλόπουλος. Βράνιες. Λαμπρόπουλος. Αραούχο. Που έχει την δυνατότητα να βγαίνει αρκετά μακριά από την μεγάλη περιοχή. Ρουστε. Την ίδια ευκολία που παίζει την κορυφή της επίθεσης παίζει και ο περιφερειακός επιθετικός ή ως εξτρέμ. Έδιωξε ο Καρυπίδης. Την κεφαλιά ο Βράνιες. Πάμε λίγο στην Έλενα Παπαδοπούλου. Τώρα για το φάουλ διαμαρτύρονται να ακούσει τις φωνές από τον Μπάγκο. Ήθελα να αναφέρω όμως το πόσο πιστήμενο του πλάνο του Γιάννου Πάρα. Καταπληκτική κάθετη για τον Αραούχο. Αραούχο το τελείωμα. Η μπάλα το κάνει και μέσα. 2-0 η ΑΕΚ. Ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης. Υπέροχη συνεργασία από τον Μάνταλο και τον Αραούχο. Η κάθετη του Πέτρου Μάνταλου. Το τελείωμα με μια εξαιρετική κίνηση από τον Αραούχο που γύρισε το κορμί του για να σημαδέψει την απέναντι γωνία του Κοκαλά και να κάνει το 2-0. Ξανά, ο Μάνταλος βλέπει την κίνηση του Αραούχο, αυτός εκτελεί στην απέναντι γωνία του Κοκαλά, δοκάρει και μέσα. Εξαιρετική εκτέλεση από τον Αραούχο, πολύ καλή και η ασίστ από τον Πέτρο Μάνταλο. 2-0 για την ΑΕΚ, σε κάθαρο προβάδισμα και νίκης αλλά και πρόκρισης στην ημιτελική φάση του κυπέλου Ελλάδας. Αυτό είναι το τρίτο γκολ του Αραούχο και τα τρία τα έχει βάλει στο κύπελο. Τα δύο προηγούμενα τα είχε βάλει με τον Λεβαδιακό. Έχει και μία assist και αυτή στο κύπελο κόντρα στον Λεβαδιακό. Το ντεμπούτο του άλλωστε, από σωστά μου λέει ο Πάνος Μάλαμας, με την φανέλα της ΑΕΚ. Αυτή ήταν και η τέταρτη assist του Πέτρου Μάνταλου στην σεζόν, που πιάνει στην δεύτερη θέση τον Βάργκας στην σχετική λίστα των παιχτών της ΑΕΚ με 4 και ο Βάργκας πρώτος είναι ο Πατίτο με 5. Νομίζω αυτό το γκολ πάνω απελευθερώνει αρκετά τους παίκτες της ΑΕΚ. Φαίνεται είναι offside, έχει σηκώσει το σφαιράκι ο βοηθός. Ναι, πάνω. Να προσθέσω ότι όντως απλοποιεί τα πράγματα για την ΑΕΚ και την απελευθερώνει. Απλώς θυμίζω τον τρόπο με τον οποίο ο Μανώλο Χιμένεθ στο 6-0 με τον Λεβαδιακό, όταν το σκορ ήταν στο 6-0, ζητούσε επιτακτικά από τους παίκτες του πίεση και ταχύτητα στο παιχνίδι τους. Οπότε πιθανολογώ ότι το ίδιο θα κάνει και τώρα μέχρι το 90. Έλενα, νομίζω ότι αυτό που έλεγες πριν τώρα έχει ξεπεραστεί από την εξέλιξη του ματς. Αλλά πάλι ΑΕΚ είναι στην επίθεση. Σε λίγο θα σου δώσω τον λόγο. Μέσα στην περιοχή η μπάλα βρίσκει στο κορμί του Γιόχανσον, νομίζω. Και καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι out και όχι corner. Εδώ νωρίτερα ο Ντίντακ γκρίνιαζε ότι δεν ήταν offside. Είχε δίκιο, όπως βλέπετε και από την γραμμή. Έρθε πίσω από την άμυνα του Βλαντανιά. Λανθασμένη η υπόδειξη του βοηθού. Πάμε τώρα στην Έλενα.
Ναι, πραγματικά. Ήθελα να αναφέρω ένα περιστατικό το οποίο δεν έχει αξία. Ήταν για το αγωνιστικό πλάνο του Γιώργου Παράσκου, το οποίο υποθέτω ότι ίσως να χρειαστεί να αλλάξει. Αυτό που ουσιαστικά ήθελα να πω ήταν οι εντολές που δίνει συγκεκριμένα σε κάθε ένα παίκτη, στο να μην παρασέρονται από τον παρορμητισμό τους και να μην ξεφεύγουν των δυνατοτήτων τους. Κατά τα άλλα, σε σχέση με τον γκολ, σιγή χθίως επικρατεί στον πάγκο του Πλατανιά. Ναι, είναι λογικό. Τώρα πια η αποστολή τους είναι εξαιρετικά δύσκολη. Και όντως ήταν μια σωστή παρατήρηση από τον Παράσκου. Για να δούμε τώρα τον Γιακουμάκη, ο οποίος δοκιμάζει ένα πλασέ από πολύ μακριά. Καθόλου κακή ιδέα δεν ήταν. Ο Σιδηρόπουλος δίνει φάουλ, γυρίζει τη φάση πίσω και δίνει φάουλ υπέρ του Γιακουμάκη. Για το μαρκάρισμα από πίσω, οι παίκτες του Πλατανιά διαμαρτύρονται για κίτρινη κάρτα, επειδή ακριβώς το μαρκάρισμα είναι από πίσω. Ο Τάσος Σιδηρόπουλος δεν συμφωνεί μαζί τους. Το μαρκάρισμα είναι από τον Βράνιες και έχει νόημα να το δούμε. Όχι, δεν είναι από τον Βράνιες, δικό μου το λάθος, το συγγνώμη. Είναι από τον Γιόχανσον και δεν ξέρω κι αν είναι και... Όχι, δεν... Ακόμα κι αν έχει υπάρξει επαφή, είναι μη σκόπιμη επαφή. Περισσότερο το πόδι του Γιακουμάκη, αν έκανε επαφή με τον Γιόχανσον, έκανε. Και όχι κάτι που έκανε ο Γιόχανσον. Στη μέση μπάλα για τον Πλατανιά. Στο 32. Η εκτέλεση, το σούτ από τον Μανούσο, η κόντρα. Τρέχει ο Βάντερσον. Από το κορμί του Βάντερσον η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Έλεγα ότι ήταν σωστή νωρίτερα η παρατήρηση του Γιώργου Παράσκου, γιατί τώρα θέλει και ξυπνάδα από τους παίκτες του Πλατανιά για να διαχειριστούν την κατάσταση. Δεν μπορούν, έχοντας παίκτη λιγότερο από τόσο νωρίς, να συνεχίζουν να πρεσάρουν με αυτόν τον τρόπο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου. Δεν είναι εξαιρετικά δύσκολο να τα καταφέρουν να αντέξουν. Το κορμί του Μανούσου η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Νέο πλάγιο για την ΑΕΚ. Θα αφήσει ο Λάζαρος Στοδουλόπουλος την εκτέλεση του πλαγίου στον Κολοβέτσιο. Μάνταλος, Χριστοδουλόπουλος, κόπηκε. Μανούσος δεν βρήκε τον Γιακουμάκη. Έκοψε ο Αϊντάρεβιτς για να μην φτάσει μπάλα στον Γιακουμάκη. Και τώρα ξανά Αϊντάρεβιτς μετά την πάσα του Σιμόες. Θα πλώσει το παιχνίδι στα άκρα για τον Τίντακ. Γιόχανσον. Βρανιές. Ξανά για τον Γιόχανσον. Μάνταλος. Ξαναπάρει την μπάλα ο Μάνταλος. Κλείνει προς τα μέσα ο Ντίντακ για να κάνει κίνηση διαγώνια προς την μπάλα. Έχει καταλάβει ο Κοκαλάς, βγαίνει και μαζεύει. Μαχίες στο χώρο της μεσαίας γραμμής, νικητής βγαίνει ο Γιακουμάκης, ο κερδίζει ένα ακόμη φάουλ. Κάνει εξαιρετική εμφάνιση ο νεαρός επιθετικός, ο οποίος θυμίζω από το ερχόμενο καλοκαίρι πάνω μάλαμα θα φοράει τη φανέλα ΤΑΕΚ. Ακριβώς είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που θα ανήκουν στο κίτρινο μαύρο ρόστερ. Παρεμπιπτόντως, κάτι άσχετο με αυτό που τόνισες, να πω ότι ο Μανώλο Χιμένεθ θα έχει παράπονα από τους ποδοσφαιριστές του. Δεν θέλει να κάνουν συνεχώς φάουλ στο δεύτερο τρίτο του γηπέδου και γι' αυτό τους το υπερτονίζει συνεχώς με κάθε τρόπο και, συνεχώς τους λέει: δεν θέλω να κάνετε φάουλ. Στη μία την μπάλα για τον Πλατανιά. Ένα φάουλ. Να ζητήσει κάποιον από τους παίκτες που έχουν προωθηθεί. Ο Καρυπίδης παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Έδειξαν συνέχεια οι παίκτες ΑΕΚ και υπάρχει offside. Έχει σκώσει το σημειάκι του ο βοηθός. Πιθανότατα να ήταν ο Γιακουμάκης μετά την πρώτη κεφαλιά του Καρυπίδη.
Βλέπετε τώρα. Παίκτες του Πλατανιά περιμένουν στο μισό γήπεδο αυτού του ΣΑΕΚ. Εξακολουθούν να παίζουν επιθετική άμυνα, αλλά στο μισό γήπεδο. Όχι μέχρι έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ανέστη. Ο Πλατανιάς που έχει μια δυσμενέστατη παράδοση κόντρα στην ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παίξει την ιστορία του 3 παιχνίδια εδώ, κοντρα στην ΑΕΚ, έχει ιτηθεί και στα 3. Μάλιστα δεν έχει σκοράρει ποτέ με 7-0 τέρματα συνολικά. Μανούσιος δοκίμασε να κλέψει από τον Γιόχανσον. Ο Σουηδός μέσος ΑΕΚ κράτησε την μπάλα. Ο Λοβέσιος για τον Σιμόες. Αϊντάρεβιτς, συνεργασία με τον Μάνταλο. Το σούτ με το εξωτερικό από τον Αϊντάρεβιτς. Ο Κογκαλάς μπλοκάρει. Νωρίτερα, για να δούμε. Εδώ δεν υπάρχει offside στην πρώτη περίπτωση, δεν υπάρχει και στη δεύτερη. Ήταν στην ίδια ευθεία ο Καρυπίδης. Και εδώ η εξαιρετική έμπνευση του Αϊντάρεβιτς, δείγμα της υψηλής τεχνικής κατάρτισης που έχει. Τελείωμα με το εξωτερικό, αλλά δεν είχε πολύ δύναμη και δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Κουκαλά. Αϊντάρεβιτς που δοκιμάζει να βγάλει ξανά την ΑΕΚ μπροστά. Έκλεισαν σωστά οι παίκτες του Πλατανιά. Συγκεκριμένο Στανισάβλεβιτς. Μαραγκός. Βάντερσον με το εξωτερικό. Ψάχνοντας τον Μανούσο. Έβαλε πολύ ωραία το κορμί του για να κρατήσει την μπάλα. Ο Γιακουμάκης είναι. Ανεβάζει τον Στανισάβλεβιτς. Ξανά Γιακουμάκης. Τώρα ο Μανούσος. Μανούσος κλείνει προς τα μέσα. Το σούτ είναι άστοχο. Ίσως την πρώτη προσποίηση θα έπρεπε να κάνει το τελείωμα. Έχει καλά τελειώματα ο Γιώργος Μανούσος από εκεί. Κουβαλώντας λίγο παραπάνω την μπάλα, έχασε την ισορροπία του κορμιού του και δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση όπως θα ήθελε. Στο 38, 2-0 η ΑΕΚ με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Το Λάζαρο Χριστοπουδόπουλου στο 13 το 1-0, με το υπέροχο τέρμα του Αραούχου στο 28 το 2-0. Ο Πλατανιάς ορθώς διαμαρτύρεται, διότι στη φάση του πέναλτι που κέρδισε ο Μάντελος από τον Πανανά, αποβλήθηκε ο κεντρικός αμυντικός του Πλατανιά. Μια υπερβολική απόφαση από τον Τάσο Σιδηρόπουλο, αφού εμφανώς ο Πανανά δεν δοκίμασε να σταματήσει τον Μάνταλο να παίξει με την μπάλα. Εδώ ασφαλώς και υπάρχει φάουλ. Ζητάει άλλωστε συγγνώμη και ο Νάφο αμέσως από τον Αραούχο. Η σέντρα από τον Χριστοδουλόπουλο. Μπαλά περνάει στο πίσω δοκάρι. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο Κοκαλάς έχει κάνει επαφή με την μπάλα. Έχει κάνει, λέει ο βοηθός. Άρα είναι κόρνερ. Εδώ θα το ξαναδούμε. Η σέντρα του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου. Όντως κάνει επαφή με την μπάλα ο Κοκαλάσκι. Μάλλον ορθώς έκανε, γιατί έρχονταν στο πίσω δοκάρι, έστω και από δύσκολη γωνία, ο Μάνταλος. Το κόρνερ εκτελείται στην καρδιά της μεγάλης περιοχής. Κυκλοφορεί με φάουλ. Παίκτη ΣΑΕΚ. Φάουλ έγινε πάνω στον Καρυπίδη από τον Βράνιες. Τραβιούνται οι δυο τους, συνέχεια. Εδώ το τελείωμα της φάσης που κράτησε το χέρι του Καρυπίδη ο Βράνιες. Χριστοδουλόπουλος, εξαιρετική προσπάθεια. Πολύ κακό τελείωμα. Τα έκανε όλα σωστά ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος με την έκρηξή του. Τον καλό χειρισμό της μπάλας, αλλά το τελείωμά του ήταν βιαστικό. Πολύ. Και ως εκ τούτου και πολύ άστοχο. Βολέα από τον Κογκαλά. Δεν μπορέσε ο Μανούσος. Στην παλιά από τον Μουνάφο για τον Γιακουμάκη. Είναι αρκετά δυνατή, δεν μπορεί να την προλάβει ο Γιακουμάκης.
Τους παρεπιπτόντως είναι και πρώτο σκόρερ του Πλατανιά στην φετινή σεζόν με 10 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις. 8 έχει ο Μανούσος. Και αυτοί σηκώνουν το επιθετικό βάρος της ομάδας του Πλατανιά κατά κύριο λόγο. Επόμενος στην σχετική λίστα είναι, η επόμενη μάλλον γιατί είναι πολύ, είναι ο Καρυπίδης, ο Σίνιεβιτς, ο Μικολόπουλος με 2 τέρματα. Γύρισε πίσω ο Καρυπίδης στον Κοκαλά, πιέζει ο Αραούχο. Και χειροκροτείται από τους φίλους ΣΑΕΚ για αυτήν την διάθεση να πρεσάρει. Άλλωστε πια το κοινό δεν είναι απαίδευτο, έχει μάθει ότι στο ποδόσφαιρο δεν χειροκροτείς μόνο τις τρίπλες και τα κουνάκια, αλλά και την προσπάθεια να βοηθήσεις την ομάδα ανασταλτικά, να πρεσάρεις ψηλά, να κυνηγήσεις τις μπάλες. Μπάντερσον, ο Γιώχανσον με το κεφάλι κατεβάζει ο Μανούσος. Κακό κοντρόλ, έδιωξε ο Κολοβέτσιος. Πανέφερε ο Μπάντερσον με την μπάλα ψηλά. Νικητής της μονομαχίας ο Σιμόες. Όχι μόνο κέρδισε τη μονομαχία, αλλά έμεινε και όρθιος και κράτησε και την μπάλα. Πιέζει ο Γιακουμάκης τον Γιώχανσον. Μα αναγκάστηκε να γυρίσει για τον Λαμπρόπουλο και από εκεί για τον Ντίντακ. Παίζεται λέει ο Σιδηρόπουλος. Ο Φίλιπ Τσάκ θέλει έναν φάουλ στο μαρκάρισμα πάνω στον Ντίντακ. Φάουλ που του δίνει τώρα ο κύριος Σιδηρόπουλος υπέρ του Πλατανιά, υπέρ του Στανισάβιεβιτς. Βάντερσον. Ξαναπέρνει ο Βάντερσον. Δίνει για τον Μανούσο. Ξανά ο Βάντερσον. Κόπηκε τώρα από τον Γιώχανσον. Γιώχανσον συνεργάζεται με τον Αϊντάρεβιτς. Βγάζει για τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Κατέβασε ο Χριστοδουλόπουλος. Προσπαθεί να περάσει, δεν τα κατάφερε. Κόπηκε από τον Βάντερσον, τον βιονικό Βάντερσον την φετινή σεζόν. Σε εξαιρετική κατάσταση. Πρώτος στις συμμετοχές, παίκτης του Πλατανιά. Πάνω από 2.100 λεπτά συμμετοχής. Είναι ο πρώτος παίκτης του Πλατανιά σε κλεψίματα, σε εύστοχα γεμίσματα. Δεύτερος καλύτερος παίκτης στις εύστοχες μεταβιβάσεις. Σπουδαία σεζόν. Από τον αρχηγό του Πλατανιά. Στην παλιά για τον Γιακουμάκη δεν πέρασε. Στο Δουλόπουλος πιέζεται από τον Μανούσο. Το πλάι έγινε για την ΑΕΚ. Λέω βοηθός. Εκτελεί γρήγορα ο Λάζαρος στο Δουλόπουλος για τον Σιμόες. Ξανά αρκετά μακριά τον Εστία ο Ραούχος. Συνεργάζεται. Στο δεν πέρασε και μια κάθετη για τον Γιώχανσον. Δεν τα κατάφερε. Έκοψε ο Μουνάφο, Γιακουμάκης, αναβάζει πολύ ωραία τον Αποστολόπουλο, εξαιρετική ανάπτυξη από τους παίκτες του Πλατανιά, ξανά ο Γιακουμάκης πάει να παίξει πάλι το 1-2 με τον Αποστολόπουλο, δεν πέρασε πάσα, στη μεσαία γραμμή ο Γιώχανσον κατέβασε και έδωσε ωραία για τον Μάνταλο, κρατάει την μπάλα ο Μάνταλος. Ξαναπέρνει από τον Αραούχο και γυρίζει πίσω στον Τίντακ και αυτός για τον Βράνιες. Αϊντάρεβιτς. Σιμόες. Εξαιρετική συνεργασία του Σιμόες με τον Αϊντάρεβιτς. Πάνω μάλαμα. Αϊντάρεβιτς είναι, μοιάζει να είναι ένα κομμάτι που έλειπε από το παζλ της ΑΕΚ στη μεσαία γραμμή, υπό την έννοια ότι έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Σιμόες και τον Γιώχανσον. Αλλά θα σου δώσω το λόγο σε λίγο αφού δούμε αυτή την προσπάθεια των παιχτών του Πλατανιά με τον Γιακουμάκη. Πάρε το κόρνερ. Τι λες, νομίζω ότι είναι πολύ πιο δημιουργικός ως κεντρικός χάφ ο Αϊντάρεβιτς από τους άλλους δύο.
Συμφωνώ απολύτως. Ένα ποδοσφαιριστή, ένα χαφ που παίζει με το κεφάλι ψηλά που λέμε, έχει αριστερό πόδι, εξαιρετικό αριστερό πόδι, εκτελεί και στημένα κόρνερ κεφάουλ και βεβαίως έχει και την κάθετη πάσα και την μεγάλη παλιά. Κάτι που μπορεί να φανεί κρίσιμο στην ένωση με Χριστοδουλόπουλο και Αραούχο. Δεν θέλω να υπονοήσω τίποτα, αλλά εντελώς συντοματικά ακριβώς από κάτω μου κάθε το Βασίλη Τσιάρτα. Δύο λεπτά καθυστερήσεων για το πρώτο ημίχρονο, όπως βλέπετε, ήδη έχουμε περάσει σε αυτά. Τον εκτελείται, βγαίνει εύκολα, χωρίς πρόβλημα, ο Ανέστης και μαζεύει και προσπαθεί να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση για να πιάσει στον ύπνο την άμυνα του Πλατανιά. Βεβαίως έχουν επιστρέψει πέντε παίκτες του Πλατανιά και τώρα και ένας έκτος, ο Χριστοδουλόπουλος, επιχειρεί την σέντρα, είναι αρκετά δυνατή, ο Κοκαλάς θα βγει και θα μπλοκάρει. Εδώ το transition, η γρήγορη μεταφορά παιχνιδιού, για να το λέμε καλύτερα στα ελληνικά, η ΣΑΕΚ δεν λειτουργήσε στον απόλυτο βαθμό. Το λένε πολλοί προπονητές αυτός, ότι ο καλύτερος τρόπος για να σκοράρεις είναι ένα κόρνερ του αντιπάλου. Γιόχανσον. Θα την προσπάθεια μόνος του και θα πάρει το φάουλ. Ο Σουηδός κεντρικός χαφ της Ένωσης. Ξέρω και αν έχει τραυματιστεί, έχει να έχει ένα πρόβλημα ο Αποστολόπουλος, ίσως πέφτοντας ο Γιόχανσον να τον βρήκε στο ψηλά στο μυρό. Τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Μια στημένη μπάλα για την ΑΕΚ. Ο Μάνταλος στην εκτέλεση. Βγαίνει ο Κοκαλάς. Μπλοκάρει, κινήθηκε προς την μπάλα και ο Αϊντάβιτς και ο Βράνιες. Ο Κοκαλάς είχε τον απόλυτο έλεγχο της φάσης. Μπλόκαρε και με ένα δυνατό βολέ. Ψάχνει τον Μανούσο. Γιακουμάκης. Δοκιμάζει να περάσει από τον Γιόχανσον. Παίρνει φάουλ. Αλλά έτσι κι αλλιώς θα σφυρίξει για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Θα στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. 2-0 προηγείται η ΑΕΚ με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Λάζαρου Χριστόδουλου. Και πάλι ο Μαραγκός στα χαφ. Μάλιστα. Δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε. Θα διατηρήσει λοιπόν το 4-4-1 ο Γιώργος Παράσκος. Όντως, όπως είπε η Έλενα Παπαδοπούλου, ο Κάργας έχει πάει δίπλα στον Καρυπίδη να παίξουν κεντρικό αμυντικό οι δυο τους. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Και επιστρέφει ο Μαραγκός στα χαφ εκεί όπου ξεκίνησε το μάτς και μετατέθηκε στο κέντρο της άμυνας μετά το 13ο λεπτό και την αποβολή του Μπανανά. Παναμάναμα η ΑΕΚ δεν κάνει κάποια αλλαγή. Διαφοροποίηση στα πρόσωπα. Πιθανολογώ ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση και ως προς την πρόθεση της ΑΕΚ στο παιχνίδι. Ο Μανώλο Χιμένεθ και στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά όταν η ομάδα του έμεινε με αριθμητικό πλεονέκτημα, ζητούσε συνεχώς ταχύτητα στις πάσες και στις μεταβιβάσεις και στις κινήσεις των ποδοσφαιριστών του και αυτό θα θέλει και στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Αραούχο ανοίγει το παιχνίδι στα άκρα. Λαμπρόπουλος που έχει περάσει και γνωρίζει το μάτς από το τρίτο λεπτό του τραυματισμού του Δημήτρο Τσικρίνσκι. Ένας τραυματισμός που είναι πολύ σοβαρό, το ενδεχόμενο όπως μας μετέφερε νωρίτερα ο Πάνος Μάλαμας να είναι πολύ σοβαρός, να έχει κάταγμα στο χέρι του. Μια πολύ άτυχη στιγμή στην αρχή του παιχνιδιού για την ΑΕΚ. Κολοβέτσιος είναι για τον Αϊντάρεβιτς. Σηκώνει την μπάλα αυτός. Ο Αραούχο πάει να κάνει τον πλασέ με στη μικρή περιοχή. Δεν βρίσκει την μπάλα όπως θα ήθελε. Μετά την κεφαλιά του Πέτρου Μάνταλου, νομίζω, από την σέντρα του Αϊντάρεβιτς. Εδώ θα ξαναδούμε τη φάση. Όντως, εξαιρετική μεταβίβαση του Αϊντάρεβιτς. Η κεφαλιά του Μάνταλου για να βρει τον Αραούχο στα όρια της μικρής περιοχής. Τους πήγε να κάνει το πλασέ στην κίνηση. Δεν βρήκε την μπάλα. Τον μάρκαρε και ο Καρυπίδης. Και ο Κοκαλάς μπλόκαρε. Ξανά στην επίθεση, η μπάλα βγαίνει έξω αλλά όχι με τον σωστό τρόπο. Ο Βάντερσον παραχωρεί το πλάγιο. Εδώ οι προϋποθέσεις για την ΑΕΚ ήταν πολύ καλές. Αλλά η τελική πάσα δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Αϊντάρεβιτς.
πίσω η μπάλα για τον Λαμπρόπουλο, όχι με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Τρέχει ο Λαμπρόπουλος για να μαζέψει και τροφοδοτεί τον Βράνιες. Μια παλιά του Βράνιες με στόχο τον Μάνταλο είναι πολύ δυνατή. Κοντρόλ από τον Μανούσο δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Θεο Βάντερσον να κόψει. Για Κουμάκης, ξανά για τον Βάντερσον, λάθος πάσα. Έκοψε ο Ντίντακ, πήρε ο Αϊντάρεβιτς. Προσποίηση από τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, πολύ ωραία. Ξαναπαίρνει την μπάλα. Χριστοδουλόπουλος στα όρια της μεγάλης περιοχής. Ελίσσεται. Βγάζει προς τα έξω, η συνεργασία με τον Γιώχανσον. Ο Γιώχανσον γίνεται ξανά κάτοχος της μπάλας. Γυρίζει πίσω για τον Χριστοδουλόπουλο. Αϊντάρεβιτς. Γιώχανσον. Στην παλιά του Σιμόες. Λίγο πιο δυνατή από όσο θα την ήθελε ο Αραούχο, αλλά ασφαλώς θα την προλάβει. Όχι σε θέση όμως για να εκτελέσει. Διατηρεί ο Αραούχο και παίζει με τον Ντίντακ. Παράλληλη πάσα για τον Σιμόες. Ο Σιμόες κλείνεται από δύο παίκτες του Πλατανιά, χάνει καθαρά την μπάλα. Ο Γιακουμάκης πήρε. Συνεχίζει την προσπάθεια μόνος του. Έχει μοναδικό στήριγμα τον Μανούσο. Τον βρήκε. Ανεβαίνει ο Γιακουμάκης για να δώσει τώρα με τη σειρά του στήριγμα στον Μανούσο. Ο Μανούσος κράτησε ωραία την μπάλα. Καλή ανάπτυξη από τους παίκτες του Πλατανιά. Εδώ έγινε εύκολη λάθος πάσα από τον Μαραγκό, ο οποίος τα ακούει και από τον Πάγκο. Και ξανά η ΑΕΚ. Κολοβέτσιος για τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Προσποιήσεις του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου δεν ήταν αποτελεσματικές, έχασε τον έλεγχο της μπάλας. Πάνω μπάλα μας. Ο μόνος ποδοσφαιριστής που μόλις τώρα σηκώθηκε και απροθέρμανση είναι ο Ούγκο Αλμέιδα. Το σημειώνω αυτό γιατί λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο είχε μια συζήτηση ολιγόλεπτη με τον Μανώλο Χιμένεθ. Οπότε δεν αποκλείω να είναι η πρώτη κίνηση, η πρώτη κανονική κίνηση και όχι αναγκαστική του τεχνικού της ένωσης. Ναι, άλλωστε έχω την αίσθηση και ο Μανώλο Χιμένεθ σιγά σιγά και είναι πολύ νωρίς το μάτς, θα αρχίζει να σκέφτεται το επόμενο παιχνίδι της ΑΕΚ. Θέλει να δώσει χρόνο συμμετοχής και στον Ούγκο Αλμέιδα που δεν παίζει και πολύ συχνά τώρα τελευταία. Αξιός αλλαγή και στο μάτς με τη Λάρισα. Τότε είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Μάνταλος. Αϊντάρεβιτς. Ενδεχομένως να βγάλει κάποιον από τους τρεις κεντρικούς χαφ αν επιλέξει τον Αλμέιδα. Και να περάσει τον Αραούχο εξτρέμ. Τον Μάνταλο πίσω από τον Center 4 και τον Αλμέιδα Center 4. Θα το δούμε όμως. Χριστοδουλόπουλος. Ένας από τη μία το κορμί του και από την άλλη την μπάλα. Κάνει και το γύρισμα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων χωρίς να έχει κάνει επαφή ο παίκτης του Πλατανιά. Out συνεπώς. Ξανά εδώ η εξοχή τρίπλα. Από τη μία η μπάλα, από την άλλη ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος. Πάνω στον Βάντερσον, συνέχεια η σέντρα του. Όντως από τα δικά του πόδια η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Γιώχανσον χρεώθηκε με φάουλ πάνω στον Γιακουμάκη. Καλύτερη στάκρα για τον Στάθη. Αυτός τον Κοκαλά. Ο Γιώχανσον κατεβάζει με το κεφάλι. Δεν μπόρεσε να μπει στη φάση ο Σιμόες. Έκλεψε ο Γιακουμάκης. Ποιος κερδίζει για την κόντρα. Κάνει κίνηση ο Αποστολόπουλος. Παίρνει την μπάλα. Ανεβαίνει ο Γιακουμάκης για να του δώσει στήριγμα. Κάνει το overlap και ο Στάθης. Μέσω του Γιακουμάκη μπάλα πάει στο Στάθη. Ο Στάθης προλαβαίνει. Κάνει την σέντρα. Εκεί που είναι μόνο παίχτης της ΑΕΚ. Δεν είχε προλάβει να μπει τόσο βαθιά στην άμυνα ο Μανούσος. Σιμόες. Ξανά. Εδώ η προσπάθεια του Στάθη. Πιθανότητα η μπάλα είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Όπως φαίνεται από αυτό το κατατοπιστικό replay που μας έδωσε ο σκηνοθέτης μας ο Ηλίας Καρόνης. Μικρή σημασία έχουν όλα αυτά. Καθόλου μικρή δεν έχει βέβαια η άρτια τηλεοπτική κάλυψη του μάτς. Γιώχανσον.
Καλάς στο βολέ και προσπάθησε να στείλει την μπάλα όσο πιο μακριά μπορούσε. Ένα μποτιλιάρισμα εκεί μεταξύ τριών τεσσάρων παικτών. Μπάλα έφτασε εν τέλει τώρα στον Αϊντάραβιτς. Έχασε την ισορροπία του ο Λαμπρόπουλος και έπαιξε με τον Τίντακ. Και ξανά ο Αϊντάραβιτς, ο οποίος από την αρχή του παιχνιδιού είναι αυτός που παίρνει όλες τις πρώτες μπάλες, ακριβώς λόγω της ποιότητάς του στην κυκλοφορία. Να κάνει και μια κίνηση φόρα, αλλά δεν τον είδε. Συμπαίκτης, Μάνταλος. Ανεβαίνει για να δώσει στήριγμα ο Τίντακ. Παίζει με τον Αραούχο. Η συνεργασία δεν λειτουργήσε. Έμπλεξε ο Στανισάβλεβιτς. Έκανε το λάθος, αλλά το διόρθωσε ο ίδιος. Και τώρα φάουλ. Κερδίζει ο Λαζανιάς. Για την ακρίβεια, ο Μαραγκός. Κατέβασε ο Σιμόες. Έπαιξε με τον Αϊντάραβιτς. Γιόχανσον. Σε για τον Κολοβέτσι και ο Λάζαρος Στοδουλόπουλος. Θα του δώσει στήριγμα ο Γιόχανσον. Η προσποίηση του Σιμόες. Ο Μάνταλος τώρα παίζει ξανά με τον Σιμόες. Αραούχο. Μάνταλος. Σε πολλά κομμάτια του παιχνιδιού προσπαθεί να λειτουργήσει αυτή η συνεργασία Μάνταλου Αραούχο. Όπως ακριβώς έγινε και στο δεύτερο γκολ της Ένωσης. Πολλές φορές οι δυο τους παίζουν κοντά για να κάνουν συνεργασίες 1-2, να ανοίξουν την άμυνα. Εδώ τώρα ο Ραούχο συνεργάζεται με τον Αϊντάραβιτς. Σιμόες, το σούτ από μακριά. Στην πλάτη του Καρυπίδη νομίζω. Ντίντακ. Σιμόες, ο Ντίντακ. Ψηλά η παίκτη ΣΑΕΚ. Ο Γιόχανσον άφησε στον Κολοβέτσιο. Αραούχο. Αϊντάραβιτς. Κέρδισε την κόντρα, έκανε και την πάσα κατά τον Αραούχο. Ο Γιόχανσον, το τελείωμα από τον Αραούχο. Η επέμβαση από τον Κοκαλά. Πιο μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο για την ΑΕΚ είναι στο 56. Ο Ντίντακ έκλεψε η σέντρα, γύρισε και απομάκρυνε με το κεφάλι σε πλάγι ο Κάργας. Ξανά ο Γιόχανσον που κερδίζει εδώ την κόντρα και χωρίς καλή ισορροπία κάνει μια εξαιρετική λόμπα πάσα για τον Αραούχο. Δείτε το ξανά, αυτός εκτελεί στην κίνηση. Ο Κοκαλάς όμως έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει, βγαίνει, καλύπτει όσο μεγαλύτερο οπτικό πεδίο γίνεται και εν τέλει κάνει την επέμβαση. Βάντερσον κρατάει την μπάλα, πιέζει ο Μάνταλος. Η πίεση ψηλά στα τελευταία λεπτά της ΑΕΚ αποδίδει καρπούς. Αυτό που έλεγε κάποια στιγμή λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μικρόνου ο Πάνος Μάλαμας, ότι δεν θέλει να δει χαλαλότητα ο Μανώλο Χιμένεθ. Συνεχώς φωνάζει στους παίκτες του, όπως το έκανε και στο μάτς με τον Λεβαδιακό, και έφτασε ο δείκτης του σκορ στο 6-0. Ο Γιόχανσον πάλι για τον Αραούχο. Ποιος κερδίζει την πρώτη κόντρα. Εξαιρετική τρίπλα, η προσποίηση βγάζει έξω για τον Γιόχανσον. Κακό κοντρόλ από τον Σουηδό. Χάθηκε ευκαιρία για την ΑΕΚ. Τώρα ο Βλαδανιάς στην αντεπίθεση. Τους παίκτες της ΑΕΚ να ζητούν φάουλ. Γιακουμάκης. Στανισάβλεβιτς. Τα πόρα ο Βλαδανιάς ανεβάζει αρκετούς παίκτες. Τέσσερις. Αρκετή είναι για τα δεδομένα του μάτς και με βασικό δεδομένο ότι παίζει με παίκτη λιγότερο. Μάνταλος. Αϊντάραβιτς με τον Μάνταλο. Σιμόες. Ο Ντίντακ. Λαμπρόπουλος.
Γιόχανσον. Μάνταλος. Μάνταλος συνεργάστηκε με τον Χρυσοδουλόπουλο. Αλλά βγήκε έξω για τον Αϊντάρεβιτς, ο οποίος δοκιμάζει το σουτ. Δεν είναι καλό. Νωρίτερα, κόντρες που κέρδισε ο Αραούχο, η εξαιρετική τρέμπλα και προσποίηση. Μπάλα που έβγαλε έξω για τον Γιόχανσον, δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ όπως θα ήθελε ο Σουηδός. Χάθηκε ευκαιρία για την ΑΕΚ και αντίδραση του Μανώλο Χιμένεθ, που ξέρει ότι ένα τρίτο γκολ θα τελειώσει επί της ουσίας οριστικά και αμετάκλητα την υπόθεση πρόκριση. Όσο παραμένει αυτό το 2-0, αφήνει ένα μικρό παράθυρο στον Πλατανιά, αν βρει ένα γκολ, να μειώσει 2-1, να κάνει θρίλερ το μάτς. Αλλά εδώ ο Γιόχανσον φεύγει στην πλάτη της άμυνας, μένει όρθιος, ανοίγει το κοντρόλ, αλλά τελικά εκτελεί άψογα στο γάμα. Κάνει το 3-0 η ΑΕΚ, το βρήκε το τρίτο γκολ και καθαρίζει και το μάτς και την πρόκριση. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Γιόχανσον. Στο τελευταίο διάστημα είχε πάρει πολλές επιθετικές πρωτοβουλίες, βγήκε στην πλάτη της άμυνας, έμεινε όρθιος, κράτησε την μπάλα, την κατάλληλη στιγμή εκτέλεσε εκεί που ήταν αδύνατον να αντιδράσει ο Κοκαλάς. Η πάσα είναι από τον Αϊντάρεβιτς και είναι εξαιρετική, όπως και το τελείωμα, όπως βλέπετε στο replay, από τον Γιόχανσον. Η απόφαση του Αϊντάρεβιτς να παίξει με την μία σε αυτή τη φάση και να δει την κίνηση του Γιόχανσον είναι αυτή που κάνει την διαφορά, όπως φυσικά και το τελείωμα του Σουηδού μέσου της ΑΕΚ. Εδώ ξαναβλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση offside. Ο Αϊντάρεβιτς την ώρα που κάνει την πάσα βρίσκει τον Γιόχανσον να είναι πίσω από την άμυνα του Πλατανιά. Έχεις δει το λόγο ο Πάνος Μάλαμας, πάμε. Ναι, είναι το πρώτο φετινό γκολ του Γιάκοπ Γιόχανσον. Θυμίζω ότι τελευταία φορά έχει σκοράρει στον αγώνα play-off απέναντι στον Παναθηναϊκό 26 Μαΐου. Ήταν το διάστημα που τότε ο Γκάσπο Γιέτ είχε μετατρέψει το 4-2-3-1 με δύο εξάρια, με Σιμόεφ και Γιόχανσον δηλαδή σε 4-3-3, και είχε δώσει έναν πιο προηθημένο ρόλο, οχτάρι δηλαδή, στον Γιόχανσον, όπως και σήμερα, όταν είχε πετύχει κάποια γκολ σε εκείνο το διάστημα ο Γιόχανσον. Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνονται ότι και οι δύο έχετε κάνει τη δουλειά στο σπίτι, οπότε τα πράγματα είναι πιο εύκολα για μένα. 3-0 λοιπόν η ΑΕΚ. Με το 1,5 πόδι πλέον στα ημιτελικά του θεσμού μετά τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ θα γίνει η δεύτερη. Και αυξάνονται κάθε φορά που περνάει και ένας οι πιθανότητες να δούμε ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας με τους τέσσερις θεωρητικά ή και πρακτικά, όπως θέλετε πείτε το, μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός που έχει περάσει ήδη, η ΑΕΚ που είναι αγκαλιά με την πρόκριση, ο ΠΑΟΚ που έχει σοβαρό προβάδισμα και ο Ολυμπιακός που έχει βεβαίως μια πολύ δύσκολη αποστολή αύριο στο Περιστέρι, στρεβάνει στο 0-0. Για πάμε στην Ελένα Παπαδοπούλου. Ο Γιώργος Παράσχος θα περάσει στην δεύτερη αλλαγή. Θα μπει ο Ραούλ Γιορέντε και θα βγει ο Γιώργος Μανούσος. Εδώ υποθέτω και πάλι ότι δεν θα έχουμε αλλαγή στο σχηματισμό. Θέλω να πω ότι το 4-4-1 δεν είναι εύκολο να αλλάξει όταν παίζει ο Πλατανιάς με 10 παίκτες. Απλά αυτό και θέλει να ξεκουράσει τον Γιώργο Μανούσο. Όπως είπαμε, έχει δύσκολο παιχνίδι κόντρα στην Ξάνθη. Θες να δούμε τη φάση. Βεβαίως, ο Μάνταλος, ωραία συνεργασία με τον Αραούχο. Αραούχο για τον Αϊντάρεβιτς, εξαιρετική προσποίηση. Χριστοδουλόπουλος, Κοκαλάς. Σπουδαία επέμβαση. Άλλη μια εξαιρετική ομαδική προσπάθεια από τους παίκτες ΑΕΚ. Και εδώ την διαφορά την κάνει πάλι ο Αϊντάρεβιτς και αυτή η προσποίησή του να αφήσει την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια για τον Χριστοδουλόπουλο. Ολοκλήρωσε το Ελένα. Ναι, λέγω ότι θα μπει ο Γιορέντε, λογικά θα πάει και εκείνος αριστερά, εκεί αγωνίζεται ούτως ή άλλως, θα περάσει στο κέντρο. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι και ο Γιώργος Μανούσος από την αρχή πίεσε πολύ ψηλά και, ήταν, και έχει κουραστεί και σήμερα φαίνεται ότι τα τελευταία λεπτά δεν μπορεί, αλλά είπαμε ότι πια το παιχνίδι Μανούσος το που δοκιμάζει το σουτ. Ωραία, ευχαριστώ την Έλενα. Πάμε και στον Πάνο Μάλαμα. Και η είσοδος που επί της ουσίας είχαμε προαναγγείλει νωρίτερα. Θα συγγνώμη Πάνο, εδώ βλέπετε και με γραμμή, είναι απολύτως σαφές, ήταν νομίζω και πριν, αλλά το βλέπετε και με γραμμή, ότι ο Γιόχανσον έρχεται πίσω από την άμυνα του Πλατανιά την ώρα που του κάνει την πάσα ο Αϊντάρεβιτς. Ορθώς δεν σηκώθηκε του σμιάκι του βοηθού, κανονικότατο.
Καθόλου ανώμημο το κόλπο του Γιώχανσον. Έπανο. Η είσοδο που είχαμε προαναγγείλει, Ούγκο Αλμέιδα, αρχικά ο ποδοσφαιριστή που ήταν να περάσει εκτό αγωνιστικού χώρου ήταν ο Λάζαρο Χρυστοδουλόπουλο. Την τελευταία στιγμή αλλάζει τη σκέψη του Χιμένεθ και περνάει εκτό ο Αντρέ Σιμόε για να πάρει τη θέση του ο Ούγκο Αλμέιδα. Οπότε μένει να δούμε πώ θα διαμορφωθεί πια το σχήμα για την Ένωση. Ναι. Είδαμε την αλλαγή του Γιωρέντε, βλέπουμε τώρα και την αλλαγή του Αλμέιδα στη θέση του Σιμόε. Νομίζω μα άκουσε νωρίτερα ο. Πάνω ο Μανώλη Χιμένεθ και άλλαξε την αλλαγή του για να κάνει αυτό που συζητούσαμε. Νομίζω θα γίνει 4-2-3-1 με τον Αραούχο σε πιο ελεύθερο ρόλο. Μοναδικό ερώτημα είναι αν θα πάει ο Αραούχο πίσω από τον Αλμέιδα και ο Μάνταλος να μείνει αριστερά ή αν θα πάει στα άκρα ο Μάνταλος, ο Αραούχο και θα παίξει ο Μάνταλος πίσω από το φόρο. Αλλά αν κρίνω από αυτές τις πρώτες κινήσεις των ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο, μένει κανονικά ο Μάνταλος στα αριστερά και θα παίξει σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Αλμέιδα ο Αραούχο σε διάταξη 4-2-3-1. Στο 2, στον άξονα δηλαδή, θα είναι ο Αϊντάρεβιτς με τον Γιώχανσον. Ο Μάνταλος για τον Ντίντακ. Θα περάσει πάσα του. Ενώ και ο Γιορέντε. Εδώ είναι η μεγάλη ευκαιρία με την προσποίηση του Αϊντάρεβιτς και το τελείωμα του Χριστοδουλόπουλου και την επέμβαση του Κοκαλά από την πίσω κάμερα για να έχετε πιάτο όλη την φάση και την εξαιρετική προσποίηση του Αϊντάρεβιτς. Δεν συνοήθηκαν σωστά ο Κοκαλάς με τον Αποστολόπουλο. Και αυτό που σας έλεγε νωρίτερα για τον Παπαδοπούλου ισχύει. Όντως ο Γιορέντε έχει πάει και παίζει στο άκρο της μεσαίας γραμμής. Διατηρείται το 4-4-1 συνεπώς για τον Πλατανιά. Βράνιες. Λαμπρόπουλος. Ο Αϊντάρεβιτς κόπηκε από τον Γιακουμάκη. Κατέβασε ο Αραούχο, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να κινείται πολύ πιο ελεύθερα τώρα. Έτσι κι αλλιώς το έκανε, πόσο μάλλον τώρα που δεν παίζει αυτό στην κορυφή της επίθεσης, αλλά ο Αλμέιδα. Αϊντάρεβιτς, Αραούχο, Γιώχανσον ξανά για τον Αραούχο, πίσω η μπάλα, πολύ ωραία συνεργασία, το γύρισμα, η κεφαλιά στο δοκάρι, τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ, από το γύρισμα του Κολοβέτσκι νομίζω, για το 4-0. Ο Μάκης πιέζεται. Θέλω να μέχρι να δούμε το replay. Άκουγα συνέχεια στα αυτιά μου την συζήτηση του τέταρτου με τους ανθρώπους του Πλατανιά για αρκετή ώρα στον παγκό. Δεν ξέρω αν με ακούει η Έλενα Παπαδοπούλου. Ναι, σε ακούω. Ήταν η δεύτερη σύσταση από τον τέταρτο. Τους είχε πει στην πρώτη σύσταση ότι θα τους αποβάλει. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι είναι λογική η αγανάκτησή τους. Είναι ένα αποτέλεσμα που δεν περίμεναν. Τους είπε ότι η τελευταία φορά θα σας αποβάλω την επόμενη που θα μιλήσετε έτσι. Εδώ θα ξαναδούμε νωρίτερα την προσπάθεια από την πάσα του Αραούχο. Ο Γιώχανσον έχει προωθηθεί. Δεν υπάρχει offside. Αυτός είναι που κάνει την κεφαλιά από την σέντρα του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου και του Κολοβέτσιου. Τεράστια ευκαιρία για τον Γιώχανσον να πετύχει δεύτερο γκολ στο μάτς. Ο Αλμέιδα την κεφαλιά, εξαιρετική επέμβαση από τον Κοκαλά. Να και μία ακόμη σπουδαία επέμβαση του Κοκαλά, όπως νωρίτερα στο σούτ του Χριστοδουλόπουλου. Πολύ ωραίο το άλμα του Ούγκο Αλμέιδα. Ήπτατε ο πορτιέρο του Πλατανιά και απομακρύνει σε κόρνερ. Αλμέιδα βγάζει έξω. Ο Αϊντάρεβιτς παίρνει τα μέτρα για το σούτ, καθυστέρησε η κόντρα και τώρα στην αντεπίθεση ο Πλατανιάς με τον Στανισάβλεβιτς που δεν είναι και ο πιο γρήγορος αλλά έχει ακολουθήσει ο Γιακουμάκης. Ο αυτός ασφαλώς και είναι γρήγορος. Ανεβαίνει και ο Γιορέντε, περιμένει και ο Αποστολόπουλος. Ο Γιακουμάκης πάει την προσπάθεια μόνος του, κάνει για το σούτ. Δεν έχει πρόβλημα, μπλοκάρει ο Ανέστης. Ο Γιακουμάκης
έχει μείνει στο χόρτο όπως βλέπετε. Γλίστρησε την ώρα που έκανε το τελείωμα. Ξαναβλέπουμε νωρίτερα την ευκαιρία με την κεφαλιά του Αλμέιδα και την επέμβαση του Κοκαλά. Και τώρα την προσπάθεια του Γιακουμάκη, το τελείωμα γλίστρησε και συνέχεια συγκρούστηκε και με τον παίκτη ΣΑΕΚ από αυτή την σύγκρουση με τον Δίντακ. Προήλθε ο μικροτραυματισμός, αλλά ευτυχώς ήταν μικροτραυματισμός. Πάνω Μάλαμα, τον χειροκροτεί ο κόσμος της ΣΑΕΚ. Είναι πολύ φυσιολογικό ενώ τον Γιακουμάκη. Ναι, είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που το καλοκαίρι, όπως προαναφέραμε, θα ανοίξει στο κίτρινο μαύρο ρόστερ. Έναν ποδοσφαιριστή και τώρα ακούγεται και το όνομά του ρυθμικά από την εξέδρα των φίλων της Ένωσης. Έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο οι άνθρωποι της Ένωσης παρακολουθούσαν στενά τα τελευταία δύο χρόνια και αποφάσισαν τον Ιανουάριο να κάνουν άμεσα την κίνησή του, ώστε το καλοκαίρι να ενταχθεί στο κίτρινο μαύρο ρόστερ. Και να προσθέσω να κάνω ένα επιπλέον σχόλιο. Τιμά ιδιαίτερα αυτό το παιδί, το γεγονός ότι σήμερα τα δίνει όλα. Ευκαιρία για την ΑΕΚ που χάνεται. Απίθανη για το 4-0. Βλέπετε την αντίδραση του Μανώλο Χιμένεθ, ο Ούγκο Αλμέιδα για μία ακόμη φορά. Φτάνει μια ανάσα από τον γκολ. Από αυτήν εδώ την κόντρα ευνοήθηκε από το κακό γύρισμα. Η μπάλα έφτασε στον Αλμέιδα. Η αλήθεια ήταν ότι ήταν σε πλάγια θέση. Δεν είχε πιάτο την εστία από το λάθος του Στάθη. Σημάδεψε όμως πολύ ψηλά και αστόχησε. Δεν βρήκε γκολ ούτε σε αυτή τη φάση ο Αλμέιδα, παρέμεινε το 3-0. Έλεγα λοιπόν ότι τιμά ιδιαίτερα για να το ολοκληρώσω τον Γιακουμάκη το γεγονός ότι σήμερα τα δίνει όλα. Όχι ότι είχε κανείς αμφιβολία στον Πλατανιά ή οποιοδήποτε άλλος, αλλά επιβεβαιώνονται και μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι καθόλου δεν έχει στο μυαλό του ότι του χρόνου θα παίζει στην ΑΕΚ. Παίζει για τον Πλατανιά σήμερα και το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι, Πανώ. Τελευταία κίνηση από τον Χιμένεθ, Τάσος Μπακασέτας αντί του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου. Λογική και αυτή η επιλογή. Δεν θα αλλάξει κάτι ξανά στην διάταξη. Θα παραμείνει το 4-2-3-1. Πιθανότατα ο Μπακασέτας μάλιστα θα παραπήξει ακριβώς εκεί που παίζει ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος. Στο μεταξύ τώρα βλέπω πάνω έχει πάει ο Μάνταλος και παίζει πίσω από τον Αλμέιδα και έχει πάει στα άκρα ο Αραούχο. Ναι. Ενδεχομένως να είναι και συμπτωματικό. Πιθανόν να είναι συμπτωματικό. Τους είδαμε τώρα να συνεργάζονται. Ο Μάνταλος έχει το χώρο για το σουτ, το κάνει. Είναι άστοχο. Πάμε και στην Ελένα Παπαδοπούλου. Τώρα μια συζήτηση μεταξύ του Γιώργου Παράσκου και του Γιώργου Γιακουμάκη. Βλέπουμε ότι χωλαίνει λίγο ο Γιακουμάκης μετά τον τραυματισμό που είχε τον ελαφρύ. Προηγουμένως και το ρώτησε τώρα ο Γιώργο ο Μπορείς και του ζήτησε να περιμένει λίγο. Δεν ξέρω αν θα περάσουμε, αν θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή για τον Πλατανιά. Προς το παρόν περιμένουμε. Κρίμα θα είναι. Θα χάσει κι άλλο παίκτη ο Πλατανιάς με τραυματισμό. Μετά τον Μπανανά θα τον χάσει λόγω τιμωρίας από τον επόμενο Πατρίδη. Εδώ και η τρίτη αλλαγή της Ένωσης. Έξω ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, μέσα ο Τάσος Μπακασέτας για το τελευταίο 20 λεπτό της κανονικής διάρκειας. Θα έχουμε και κάποια λίγα υποθέτω, με βάση τα όσα έχουν συμβεί ως τώρα λεπτά καθυστερήσεων. Ο Άντερσον θα αφήσει. Την εκτέλεση του φάουλ. Υπάρχουν και πάρα πολλές επιλογές μπροστά. Ο Γιακουμάκης δεν μπόρεσε να διεκδικήσει την μπάλα. Τώρα Αραούχο και Στάθης. Κρατούν την μπάλα εντός του γηπέδου οι παίκτες του Πλατανιά με τον Αποστολόπουλο. Αποστολόπουλος αναβάζει τον Στάθη. Ο Στάθης έψαξε τον Γιακουμάκη, κόπηκε. Βράνιες για τον Αραούχο. Όντως έχει πάει στα άκρα ο Αραούχο και παίζει πίσω από τον φόρο ο Πέτρος Μάνταλος. Ο Γιώχανσον. Έφτασε μπαλά στον Μάνταλο, έχει το χώρο για το σουτ, το κάνει και αυτή τη φορά είναι άστοχο. Δίπλα από το κάτω δοκάρι του Κοκαλά, εδώ είναι ο Πέτρος Μάνταλος, που από την ώρα που παίζει στον
άξονα πίσω από τον center forward και έχει πάει ο Αραούχο στα άκρα. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε 2-3 λεπτά που επιχειρεί ένα σουτ λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Και αυτό λίγο λίγα από το δίπλα από το κάθε δοκάρι. Ρένα Παπαδοπούλου. Θα γίνει αλλαγή. Είναι αναγκαστική. Είναι αυτό που αναφέραμε προηγουμένως. Εξακολουθεί και φωλένει ο Γιώργος Γιακουμάκης. Και προφανώς για να προλάβουν και τα χειρότερα, θα μπει στη θέση του ο Σίνιεβιτς. Ένα διαφορετικού τύπου φορ. Κορόσος 1,94 ύψος. Βαρύ κορμί. Αν παίζει με δύο επιθετικούς που συμβαίνει αρκετά συχνά στην Λαδανιά, με διάταξη 3-5-2. Την σέντρα από τον Στάθιο, Ανέστης δεν έχει πρόβλημα μπλοκάρει. Όταν παίζει με δύο επιθετικούς λοιπόν ο Μπλαδανιάς, ο Σίνιεβιτς είναι μια περίπτωση που συνεργάζεται εξαιρετικά. Είναι ταιριαστό δίδυμο είτε με τον Γιακουμάκη είτε με τον Μανούσου, που είναι ίδιου τύπου επιθετικοί, οι δύο Έλληνες του Μπλαδανιά. Σίνιεβιτς προσφαλώς μπορεί να παίξει στην κορυφή της επίθεσης και χωρίς δίδυμο. Κλασική περίπτωση προσφαιριστή που μπορεί να τροφοδοτηθεί από τα εξτρέμ. Καλός κεφαλοσφαιριστής, με καλή τεχνική κατάρτιση, έχει βάλει ήδη δύο γκολ. Και βοηθάει πάρα πολύ και στο ψηλό παιχνίδι και στο ανασταλτικό κομμάτι. Συστημένες μπάλες δηλαδή των αντιπάλων. Συνεργασία του Αλμέιδα, του Αραούχο. Κάνει κίνηση ο Μπακασέτας, είναι δυνατή η μεταβίβαση από τον Αραούχο. Και το ζεστό χειροκρότημα που ακούτε είναι από τους φίλους της ΑΕΚ για τον Γιακουμάκη που θα αποχωρήσει. Να το βλέπετε και το πλάνο με το πολύ θερμό χειροκρότημα. Επί της ουσίας αυτή η στιγμή είναι το πρώτο πρόωρο μεν καλωσόρισμα δε στην ΑΕΚ για τον Γιακουμάκη. Μπήκε στη θέση του ο Σίνιεβιτς. Αϊντάραβιτς. Ανέστης. Ξανά για τον Αϊντάραβιτς. Εξαιρετικός ο Αϊντάραβιτς σε ρόλο αυτό που λένε οι Άγγλοι deep line playmaker, δηλαδή ο σφαιριστής που φτιάχνει όλο το παιχνίδι από πίσω. Ο Μάνταλος δοκίμασε να περάσει την κάθετη, δεν τα κατάφερε. Ενδεχομένως και ο καλύτερος παίκτης ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι, ο Σουηδός. Έχει την πάσα στον Μάνταλο στη φάση του πέναλτι. Έχει την ασίστ στο 3-0. Αυτός μαζί με τον Αραούχο. Επίσης ήταν πολύ δραστήριος, πολύ κινητικός. Ξεχωρίζουν. Μάνταλος πρόλαβε και έδιωξε ο Στάθης. Δίδακ. Δεύτερη φορά πάνω μάλαμα η αγορά της Σουηδίας θα προσφέρει, όπως δείχνουν αυτά τα πρώτα παιχνίδια, ο Αϊντάραβιτς με τη φανέλα της ΑΕΚ να παίχνει λίρα 100 για την Ένωση και χωρίς μεγάλο κόστος. Αλήθεια είναι αυτό, όπως βεβαίως ίσχυσε και στην περίπτωση του Γιάκομπ Γιόχανσον. Είναι από τις περιπτώσεις που το ευρύ κοινό μπορεί να μην γνωρίζει τον παίκτη, όμως μέσω σκάουτινγκ μπορείς να βρεις εξαιρετικές περιπτώσεις. Εντάξει, είδατε και το πλάνο με τον Γιακουμάκη να είναι στον πάγο, στο πάγκο και να έχει βάλει πάγο στο πόδι του. Δεν μοιάζει να είναι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα είναι και τέτοιο. Γιατί θα μπορέσει να αγωνιστεί κανονικά στα πηγάδια κόντρα στην Ξάνθη. Σε ένα πολύ κρίσιμο μάτς για τον Πλατανιά στην υπόθεση της πεντάδας.
πάσα του Κάργα. Πρόλαβε την κράτηση εντός γηπέδου ο Βάντερσον, πήρε και το πλάγιο. Το παιχνίδι έχει περάσει πια στην φάση του διαδικαστικού χαρακτήρα. Ο νικητής έχει κριθεί. Η ομάδα που θα πάρει την πρόκριση έχει κριθεί. Επομένου να μάθουμε το τελικό σκορ. Ο Γιώργος Παράσκος κοιτάει και το ρολόι του. Προφανώς, όσο πιο γρήγορα τελειώσει το μάτς, τόσο το καλύτερο για τον Πλατανιά που πάει ήδη παρακάτω, σκέφτεται το επόμενο παιχνίδι. Δεν μπόρεσε να διεκδικήσει περισσότερα πράγματα στο ΆΚΑ. Δεν ήταν και εύκολο μετά το λάθος του Τάσου Σιδηρόπουλου να τον αφήσει με παίχτη λιγότερο από το 12ο λεπτό. Την λανθασμένη αποβολή του Μπανανά. Εξαιρετική συνεργασία με τον Αραούχο, η πάσα για τον Αλμέιδα. Έτσι κι αλλιώς ήταν σκομμένη η σημαία του βοηθού. Ήταν εκτεθειμένος ο Αλμέιδα. Εξαιρετική συνεργασία Μακασέτα Αραούχο ισχύει. Τελική πάσα του Αραούχο για τον Αλμέιδα. Βρήκε εκτεθειμένο τον φόρ της Ένωσης. Αϊντάρεβιτς. Λαμπρόπουλος. Λαμπρόπουλος είναι ένα παιδί που ξεκίνησε την χρονιά τέταρτος στην τάξη, στην ιεραρχία ή και πέμπτος, δεν ξέρω, στο περπάνω μάλαμα και με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και με τις πιστικές είναι η αλήθεια εμφανίσεις του. Έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια ως βασικός. Για να δούμε την προσπάθεια, το σούτ από τον Μπακασέτα, η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Συγκελέστηκαν και κάποιοι φίλοι της Ένωσης, νομίζοντας ότι είναι γκολ. Εδώ νωρίτερα, όντως, είναι λίγο πιο μπροστά το κορμί του Αλμέιδα. Μπορεί τα πόδια του είναι πάνω στη γραμμή, αλλά το κορμί του είναι πιο μπροστά. Ήταν όντως για ελάχιστα εκατοστά εκτεθειμένος ο σέντερ φορ της ΑΕΚ. Κοντρόλ παιχνίδι από τους παίκτες του Πλατανιά να κυκλοφορήσει μπάλα. Συνεργασία με τον Γιορέντε, έχει ανέβει ο Στάθης. Με αυτόν θα παίξει ο Γιορέντε. Στην παλιά για τον Αποστολόπουλο. Έχει το χώρο για τη σέντρα, την βγάζει. Με στόχο τον Σίνιεβιτς. Καλή τοποθέτηση από τον Λαμπρόπουλο, ο οποίος παραχώρησε το κόρνερ. Ενώ εδώ και 70 δευτερόλεπτα έχουμε περάσει στο τελευταίο δεκάλεπτο του μάτς. Σκεπτικός και απογοητευμένος ο Γιώργος Παράσκος. Δεύτερο κόρνερ για την ομάδα του Πλατανιά στο μάτς με τον Αποστολόπουλο. Είναι ύψος στην μπάλα και αυτό κάνει πολύ εύκολη τη ζωή του Ανέστη. Αλμέιδα. Σε μια κάθε τον Αραούχο, άλλαξαν ρόλους εδώ, όχι τον Μπακασέτα. Δεν πέρασε έτσι κι αλλιώς. Δεν πέρασε και η πάσα του Στανισάβιεβιτς για τον Αποστολόπουλο. Ο Στανισάβιεβιτς όμως έγινε ξανά κάτω της μπάλας. Δείξε με τον Γιορέντε. Κερδίζει το φάουλο Γιορέντε. Το μαρκάρισμα του Μπακασέτα. Εδώ. Το άτσαρο μαρκάρισμα, κοιτάσουν Μπακασέτα πάνω στον Γιορέντε. Εντεκα-11 και τα φάουλ.
πολύ καλύτερα από τα 47-48. Πόσα είχαμε στα Χανιά πάνω Μάλαμα που δεν είδαμε ποδόσφαιρο στο πρώτο μάτς μεταξύ των δύο ομάδων. Νομίζω κάπου εκεί ήταν, 43-44. Για έξτρα διαδικασία αντεπίδεσης φεύγουν 4 παίκτες της Ένωσης και είναι 3 του Πλατανιά. Τώρα έρχεται και ένας τέταρτος. Η μπάλα περνάει για τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος ψάχνει με μια βαθιά παλιά στο πίσω δοκάρι. Offside είναι. Νομίζω εδώ δεν λειτουργήσαν καθόλου σωστά οι παίκτες της ΑΕΚ. Αναζήτησε τον Αραούχο ο Μάνταλος. Γενικά υπήρξε καθυστέρηση στην κόντρα επίθεση. Δεν ξέρω και αν η πρώτη πάσα ήταν η πιο φρόνιμη, η πιο σοφή επιλογή. Μεταξύ δηλαδή ο Αραούχο με τον Μάνταλο. Βράνιες. Αϊντάρεβιτς. Πλάγινε για την ΑΕΚ. Την παρέμβαση του Κάργα. Όντως είναι εκτεθειμένος ο Αραούχο. Όπως βλέπετε, την ώρα που του κάνει την μεταβίβαση ο Πέτρος Μάνταλος. Μπακασέτας. Αϊντάρεβιτς. Κάνει ο Γιώχανσον να δώσει τρίγμα στον Κολοβέτσιο. Πάσα για τον Αϊντάρεβιτς. Είναι πιο δυνατή. Λάθος από τον Αραούχο. Αλλά την κόντρα ευνοεί το Μάνταλος. Νέο σου του Μάνταλου και αυτό. Περίπου ένα μέτρο δίπλα από το κάθε δοκάρι. Τρίτη προσπάθεια στα τελευταία σχεδόν 20 λεπτά από τον Πέτρο Μάνταλο να σκοράρει με ένα τελείωμα λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Αυτό ήταν παραπάνω από ένα μέτρο άστοχο. Το βολέ από τον Κοκαλά. Και ενώ πλέον μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής διάρκειας. Ο Ντιντάκ. Εδώ βλέπετε και τις τελικές. 17 στο σύνολο για την ΑΕΚ, 6 στο πρώτο και 11 στο δεύτερο. 3 για τον Πλατανιά, 1 στο πρώτο και 2 στο δεύτερο. Σίνεβιτς έκλεψε από την κακή συνεργασία και τη λάθος συνεννόηση με τον Αϊντάρεβιτς. Πάσα για τον Αποστολόπουλο. Ο Αποστολόπουλος κάνει το σουτ. Ο Αϊντάρεβιτς μας δείχνει και τις ικανότητες του στο ανασταλτικό κομμάτι του παιχνιδιού. Μπορεί να συμμετείχει στο λάθος των παιχτών της ΑΕΚ, αλλά γύρισε, κάλυψε και δεν επέτρεψε στον Αποστολόπουλο να εκτελέσει με αυτό εδώ το τάκλιν. Κόρνερ είναι. Το κέρδισε ο Σίνεβιτς. Προσπάθεια του Ντίντακ. Ο οποίος γκρινιάζει στον βοηθό. Την μπάλα δηλαδή βγήκε από το πόδι του Σίνεβιτς εκτός αγωνιστικού χώρου. Γιορέντε στην εκτέλεση του κόρνερ. 4 παίχτες του Πλατανιά μέσα στην μεγάλη περιοχή του Ανέστη. Πίσω δοκάρι. Πήρε με την κεφαλιά ο Καρυπίδης, αλλά δεν μπορούσε να κατευθύνει την μπάλα έτσι όπως θα ήθελε. Μαλλιά για τον Ούγκο Αλμέιδα. Δεν έχει σηκώσει το σημειάγιο βοηθός, αλλά δεν πέρασε πάσα. Στη συνέχεια έχουμε φάουλ υπέρ του Πλατανιά. Έκανε ο Μπακασέτας. Εδώ ναι, μεν μάζεψε το πόδι του την τελευταία στιγμή ο Μπακασέτας και ορθώς για να με χτυπήσει τον αντίπαλο. Αλλά αυτή η κίνηση να πάει στην μπάλα με τις τάπες τιμωρήθηκε από τον Τάσο Σιδηρόπουλο.
Μάνταλος. Κρατάει την μπάλα ο Μάνταλος. Έχει ωραία τον αντίπαλο, αλλά είχε αργήσει να ανέβει ο Κολοβέτσιος για να δώσει στήριγμα. Γιώχανσον. Για τον Αϊντάρεβιτς. Εργασία του Μπακασέτα με τον Αραούχο. Ξανά Μάνταλος. Αϊντάρεβιτς δοκιμάζει το σούτ. Ελάχιστα εκατοστά δίπλα από το δοκάρι. Εδώ έχει την δυνατότητα ο Αϊντάρεβιτς να σφραγίσει και με ένα τέρμα την εξαιρετική του εμφάνιση. Πολύ καλό σούτ. Και με πόσα φάλτσα κινήθηκε η μπάλα. Αλλά σε ευθεία τροχιά. Πέρασε κατοστά δίπλα από το κάτω δοκάρι. Αν έμενε και αυτό θα ήταν αδιαφυσβήτητα νομίζω ο MVP της αναμέτρησης. Αν και πάνω μάλα με εμένα, αν μου έφεραν χαρτάκι που δεν μου έφεραν για να ψηφίσω τον MVP, τον Αϊντάρεβιτς θα ψήφιζα. Εσύ? Δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ μαζί σου, παρότι θεωρώ ότι και ο Γιώχανσον έχει κάνει επίσης πολύ, πολύ καλό μάτς και ο Αραούχο. Ναι, αυτοί νομίζω ότι είναι οι τρεις βασικοί υποψήφοι. Αλλά στα σημεία θα ψηφίζαμε και οι δύο Αϊντάρεβιτς. Μπροστινή παλιά για τον Αραούχο. Στη μεγάλη περιοχή δεν κατάφερε να γυρίσει το κορμί του. Πλάγιο είναι. Ο Γιώχανσον για τον Αϊντάρεβιτς. Την κόντρα βγήκε ευνοημένος ο Κολοβέτσιος, ο οποίος δοκίμασε και ένα μακρινό σουτ. Ήταν άστοχο. Δύο λεπτά καθυστερήσεων. Δεν υπάρχει λόγος και για περισσότερα. Τα πάντα έχουν κρυθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Δεν αλλάζει κάτι. Με αυτό το 3-0 η ΑΕΚ θα προκριθεί στην ημιτελική φάση του κυπέλου. Θα γίνει η δεύτερη ομάδα που θα φτάσει εκεί μετά τον Παναθηναϊκό. Οι δύο μεγάλες της Αθήνας θα είναι στο ραντεβού της τετράδας. Επομένου να μάθουμε αν θα ισχύσει το ίδιο αύριο και για τον ΠΑΟΚ, το μεγάλο Θεσσαλονίκης, και για τον Ολυμπιακό. Παναλαμβάνω, 5 και 4 ευθείας από την Τούμπα. Τώρα αυτοί φωνάζουν για πέναλτι, προφανώς ειρωνικά. Είναι οι άνθρωποι του Πλατανιά. Προσπάθεια του Μπακασέτα. Λοιπόν, αύριο στις 5 και 4 απευθείας από την Τούμπα μαζί σας θα είναι ο Τάσος Κολίτζας. Η ρεβάνς ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη. Η ρεβάνς της νίκης του ΠΑΟΚ με 2-1 στα πηγάδια. Και στις 7.30 από το Περιστέρι, Ατρόμητος Ολυμπιακός. Ρεβάνς του 0-0 στο Καραϊσκάκι. Σε περιγραφή του Ανδρέα Παλοβαρίνη. Ο Αϊντάρεβιτς για τον Μπακασέτα. Μπαλιά του Μπακασέτα για τον Αλμέιδα. Πέρασε η μπάλα. Αλλά κινήθηκε πολύ σωστά. Και τον έκοψε ο Βάντερσον. Λαμπρόπουλος. Γιώχανσον. Ξανά για τον Λαμπρόπουλο. Τελευταίο τριπλό σφύριγμα από τον Τάσο Σιδηρόπουλο που επιβεβαιώνει, πιστοποιεί την πρόκριση της ΑΕΚ στην ημιτελική φάση του φετινού κυπέλου Ελλάδος με αυτήν την νίκη της με 3-0 κόντρα στον Πλατανιά. Το 3-0 που δίνει στην ΑΕΚ την πρόκριση και ήρθε με τα γκολ εύστοχο χτύπημα απέναντι του Χρυστοδουλόπουλου στο 13, γκολ του Αραούχο στο 28,
και γκολ του Γιόχανσον στο 59. Περιμένοντας τους συναδέλφους στον αγωνιστικό χώρο, όποιος από τους δύο είναι έτοιμος, με ειδοποιεί για... Για πάμε πρώτα στην Έλληνα Παπαδοπούλου, η οποία έχει τον βοηθό του κύριου Παράσκου μαζί της. Ναι, έχουμε τον βοηθό του Γιώργου Παράσκου, τον κύριο Γκουλή.